opera. Then he massaged my feet on the sixth day of Christmas. My baby gave to me a crap jacket with dirty denim jeans on the fifth day of Christmas. My baby gave me a κουλεράκια μου! Τι κάνετε, είστε καλά? Καλό μεσημέρι να έχουμε! Μεσημέρι Πέμπτης! 8 και σήμερα λέμε για τα Χριστούγεννα! Δώσε Destiny's Child, τρέλα, δε μας λίγο Φάνη! Έλα Φάνη μου, έλα γόρι μου, πάρ' το πιο ψηλά! Μπορεί! Θα το κρεμάσω αυτό σας, δηλαδή. Όχι, θα το βάλω εγώ. Ήθελα να το φάω, αλλά μου πάνε ότι είναι από τα πέρσι, οπότε είπα να το δοκιμάσω. Εντάξει, πια ξέρεις, δεν μπορούν να είναι φρέσκα, γιατί κάποια τα χρησιμοποιούμε σαν διακόσμηση του πλατό μας. Του πλατό, του, της. Να, εδώ δεν είναι καλό, για το κοσμητικό. Μα κανένας θα πέσει. Λοιπόν, καλησπέριζω την πιο όμορφη παρέα, πραγματικά, τα κουλεράκια μου, τα φιλαράκια μου, που είναι αυτή τη στιγμή στο σπίτι τους και λένε τι κάνει η Μουρλή και χοροπηδάει. Πολύ σωστά, θα λες και εσύ, βρε κουλεράκι μου, τι θα κάνω κι εγώ. Εδώ μέσα που είμαι, στο 2x2, κάποια στιγμή θα χοροπηδήσω, δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, να καλησπέρισω τα φιλαράκια μου πίσω από τις κάμερες, εννοείται αυτή η παρέα, εκτός θα βλέπει όλα θετικά, όπως λέει και η Amita Motion Positive Club, αυτή η παρέα είναι μία οικογένεια. Αλλιώς δεν πάμε πουθενά, να ξέρεις. Χωρίς τον Ιβάν, εγώ δεν πάω πουθενά. Χωρίς τη Μέρη, επίσης δεν πάω εγώ πουθενά. Χωρίς το κοντρόλ μας επάνω την αρισυνταξία, τον πλανάκι μου, το βιτονάρα μου που σήμερα πρέπει να έχει μπουκωθεί από τις δίπλες και τα μελομακάρονα και τις κουραμπιέδες. Τρώει εκεί, του πέφτει άχνη στο παντελονάκι, του κάνει ένα τσακ τσακ και σκουμίζει επάνω. Βιτονάρα, έτσι κάνεις. Εικόνα σε έχω, βρε. Εικόνες μας έχω ούτως ή άλλως. Αλλά σε έχω και εικόνα. Είναι σαν να σε βλέπω αυτή τη στιγμή. Και γλύψεις και τα δαχτυλά σου. Έτσι κάνεις έτσι. Και μετά σκουπίζεις και στείς την πλούσα σου. Λοιπόν, το Φάνη μας, τις μουσικές μας. Πάνω στη Μαρία σκουπίζεται. Άκου να δεις, μην πειράζεις το κορίτσι μου επάνω. Γιατί θα έρθω απάνω και θα γίνει μακελιό απάνω. Έτσι, μπράβο. Ρίχτου μία εκεί πέρα. Βασικά, άμα που υπήρχε μία μπουκώση του κουραμπιέ που δεν κατεβαίνει εύκολα, κάτι να αυτό στην πλάτη που μας μείνει. Γιατί έχουμε βγάλει. Όχι, αυτό μετακινείται, ρε φίλε. Κάτσε λίγο, δώσε παρακαλώ. Κάτσε εκεί, σου λέω. Λοιπόν. Εννοείται, δεν ξεχνάμε τα παιδιά μας, τις παραγωγές μας, τα αγαπημένα μας, το Δαμασκινούλι μας, τον Νικολάρα μας, τον Νίκο τον Ικαριώτη, το φίλο μου, τα αφεντικό μου, τον Τινάρα μου. Ντίνος Οικονόμου, φοβερός διευθυντής παραγωγής, ταλαντούχος, δίκαιος προπάντων και καλός άνθρωπος. Γεια σου ρε μεγάλε Ντίνο, για σένα ζούμε, σ' ακολουθούμε. Έλα στο τόσο χώρο, το μια στιγμή είναι από τα πέρσι μας, θα πας. Λοιπόν, εννοείται δεν ξεχνάμε τη ροή μας, το υπόλοιπο παρέακι μας και την ψηφιοποίηση, το Τζοτίμι, Σωτήρι μου. Σωτηράκι μας, να είσαι καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα υπέροχο μεσημέρι εδώ, λίγο πριν την Παρασκευή. Τελειώνει η εβδομάδα, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, όλα έξω είναι γιορτινά. Όλοι για κάποιο λόγο χαμογελάνε και χαίρομαι πάρα πολύ. Μακάρι να έχουμε Χριστούγεννα όλο τον χρόνο. Αλλά να ξέρεις και για όσους δεν χαμογελάνε, εδώ είμαστε για να τους κάνουμε να χαμογελάσουν. Να έτσι και περίμενε να βγάλω και το κραγιόν τώρα, παιδιά. Πλατή, πλατή. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Κομμάτι. Το θέμα μας. Πάμε λίγο Φάνη. Δώσε αγόρι μου. Σπρώξτε να τα ακούσουμε, ανέβασε δυνατά. Και εσύ κουλεράκι που είσαι στο σπίτι, ανέβασε λίγο δυναμή. Έτσι σε θέλω διάρκεια μέσα στο χαμόγελο. Να ανεβάζεις το δέκτη, να βλέπεις μάτ, να ακούς μουσικάρες, να βλέπεις και πουλερο ματές. Λοιπόν, και σήμερα το θέμα μας είναι 30 αλήθειες που μάλλον δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζετε και δεν γνωρίζετε. Τι λες εσύ, βρε. Λοιπόν, ναι, είναι 30 αλήθειες. Μπείς τώρα, κοίταξε, κάποιες είναι πουλές αλήθειες. Κάποιες είναι άχρηστες πληροφορίες, δεν μας ενδιαφέρουν κιόλας, βρε, αδερφέ. Αλλά ξέρεις, ό,τι μαθαίνει κανείς στη ζωή, βοηθάει. Γιατί γελάτε, πείτε τι λέει επάνω το στόμα του. Πά, κάτι λέει. Όχι, τίποτα. Δεν, τρώει, ακόμα τρως πάντα. Τρως. Αχ! Ναι, είναι αυτό, είναι από τα πέρα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τσούζει λίγο. Λοιπόν, θα συνεχίσω. Θα ξεκινήσουμε. Τώρα ακούστε κουλεράκια μου πώς θα πάει η φάση εδώ πέρα. Θα ξεκινήσω εγώ να σας τα λέω. Και άμα κανείς ξέρει τίποτα, ας μου πει. Λοιπόν, να σας πω.
ότι στη Νέα Υόρκη πληρώνει πρόστιμο όποιος βάλει την τσάντα του, πού λες εσύ τώρα. Άκου, θα μη γελάς, πονηρέ, Ιβάν. Όποιος βάλει την τσάντα του σε κενή θέση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, παιδιά, πληρώνει πρόστιμο. Εδώ για δεν πληρώνουμε. Παιδιά, ας πω τώρα, κάτω. Εδώ πληρώνουμε γενικά πρόστιμα, να πες τώρα. Άκου, θα σου πω τώρα, γιατί τώρα, όχι. Είναι, αυτό το θέμα πονάει και θα σου πω. Γιατί εγώ, που έχω δουλέψει και στην άλλη δουλειά, στις δουλειές αυτές της εστίασης, που φροντίζεις και εξυπηρετείς τον κόσμο και κάνεις το sitting σε εστιατόρια και δεν συμμαζεύεται, ξέρεις πώς σπαστικό είναι, φίλε, κι άμα ακούς, εσύ να ακούς. Γιατί σε κοιτάνε και με μισό μάτι μετά. Έρχεται ο άλλος να κάτσει, δεν κρεμάει την τσαντούλα του, στην καρέκλα του ή κάπου αλλού. Έχεις εσύ που είσαι περιορισμένος ο χώρος σου και αυτό άλλος να φάει και παίρνει ο τύπος την καρέκλα από το διπλανό τραπέζι που είναι κράτηση να βάλει ρε φίλε πάνω τις τσάντες του. Πού πας ρε κύριε. Πραγματικά όχι, τώρα θα συγχυστώ και φορώ και το πουλόρι θα σκάσω. Πραγματικά τώρα και καλά κάνει Νέα Υόρκη και βάζει πρόστιμο και αν βάλουμε και εμείς και αν βάλουμε και πρόστιμο στα μαγαζιά. Λοιπόν, άλλο ένα και ο... να μην βάλουμε πρόστιμο. Όχι, να βάλουμε. Επιμένω, γιατί ο δόλιος εδώ που δουλεύει έχει να τρέξει πόσα πράγματα και έρχεται... Ναι, αυτό να μου πεις, έχεις δίκιο, τι θα πρωτοπληρώσουμε. Αλλά δεν πειράζει, να μάθεις να βάζεις την τσαντούλα σου πίσω στη θεσούλα σου, όχι στον διπλανό που τρώει. Πάμε να συνεχίσω. Το 1997 οι αμερικάνικες αεροπορικές εταιρείες γλίτωσαν 40.000 δολάρια από τι λέτε εσείς. Μόνο και μόνο βάζοντας μία ελιά λιγότερο σε κάθε σαλάτα. Ακούς! Αμέ! Και η δική μας η κυβέρνηση είχε ένα κονδύλι να διαγραφεί κύλι. Πάμε σε ένα break! Ριάννα, αγαπημένη, man down, παιδιά! Ανέβασε παιδί. Τώρα αυτό μου θυμίζει λίγο το μικρό τυμπανιστή. Ραμ, παμ, παμ. Αυτό μου θυμίζει λίγο το μικρό. Πώς τον είπε ταλιμπανιστή, τον είπε ο Φραν σε ένα βίντεο. Δεν ήξερα ποιο δόλιο ήταν ταλιμπανιστή, είπε ταλιμπανιστή. Ωραία στο Φραν μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε κουλεράκια μου γλυκά. Είμαστε εδώ μεσημέρι Πέμπτης και συζητάμε για τις 30 αλήθειες που πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουν. Και θα μου πεις τώρα και πού το ξέρουν αυτοί ότι αυτές οι αλήθειες είναι αλήθειες. Και πού ξέρουμε ότι όλα αυτά μας λένε Βαγγέλη είναι αλήθειες. Τώρα σου πω το ξέρω κι εγώ. Δεν πειράζει, θα πούμε εδώ πέρα να μάθουμε καινούριες πληροφορίες. Το επόμενο λοιπόν που έχω να σας πω είναι ότι οι κροκόδιλοι καταβροχτίζουν πέτρες για να βουτήξουν στα βαθιά. Το ξέρεις εσύ αυτό. Και συγγνώμη τώρα, αυτός ο κροκόδιλος καταβροχτίζει πέτρα. Εδώ στα μέσα του δεν έχει κανένα θέμα με τόση πέτρα που τρώει. Όχι, έχω απορία εγώ τώρα. Πώς την τρώει πέτρα, δώσε και βουτάει στα βαθιά και μου θέλει ξαβεί τι κάνει, πώς τη φτύνει. Κατάλαβες τώρα. Και πού ξέρω εγώ ότι τώρα αυτό είναι αλήθεια. Κατάλαβες, τώρα δεν πειράζει, πάρτε την πληροφορία και συνεχίζουμε. Τα ψηλά τακούνια, χοπ, αυτά, ανακαλύφθηκαν στη Μέση Ανατολή για να μην γέγονται τα πόδια στην άμμο. Τώρα αυτή εσύ τώρα ρε Μαρία, τη λες έξυπνη ανακάλυψη. Συγγνώμη, τα ψηλά τακούνια πες, οπ, τόσο, ωραία. Και στην άμμο, αφού βυθίζονται μέσα. Πώς ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά, ποιος μας λέει ότι αυτό είναι αλήθεια τώρα. Πες μου, δηλαδή τώρα τακούνι στην άμμο, που βλέπω κάτι δόλιες κυρίες, πραγματικά θα το πω και μη με πείτε κακιά σας παρακαλώ. Αφήστε με το πω. Έρχεται η δικιά σου το καλοκαίρι στην παραλία και φοράει το τσόκαρο το ψηλό το τόσο. Ή το τακούνι σου λέγω. Ή την πλατφόρμα. Και προχωράει η κακομοίρα, κρατάει την τσάντα από το ένα, το νερό και τον καφέ από το άλλο, την άλλη και πάει έτσι. Πώς δεν με βάζει κουκλίτσα μου και εσύ στην άμμο. Προσπάθησε να ξυπόλυτε προχωρήσεις που φοράς τον τάκο, τον τόσο, τον κόθωρνο. Εδώ αυτό, τι είπαμε, τα κουνιά βγήκανε. Να μας κάνουν και λίγο πιο ψηλές και λίγο πιο σικάτες και λίγο πιο λεπτεπίλεπτες και λίγο να αναδεικνύουν καλύτερα τη σιλουέτα μας και πιο όμορφες και όλα. Να είμαστε και λίγο να έχουμε και μια υπεροχή στον άντρα, στο έτσι, κατάλαβες. Να τον φτάνουμε, βρε αδερφέ, άμα είμαστε κοντές. Αλλά ρε κούκλα μου, πού το πάτω τα κούνι με στην άμμο. Δεν πραγματικά θα με τρελάνε. Οι γυναίκες θα με κάψουν κάποια στιγμή. Για να μην πω για το lip gloss που χύνεται στην παραλία. Πού πας, αυτά σε κάψει ο ήλιος. Θα φας. Θα κάνω πας με το lip gloss στην παραλία. Πες μου. Ναι, για, ναι, έχει δίκιο η Μαρία σε αυτό που λέει, αλλά θα σου απαντήσω τώρα, Μαρία. Είναι Χριστούγεννα, μου λέει, και εσύ μοιράζει και καλοκαίρι και παραλία. Θα σου πω, Μαρία, ότι it's Christmas, bitch. Πάμε σε ένα κομμάτι και επιστρέφουμε.
late in the evening. Lost on the side, I've been sad with you. Ed Sheeran και Sing, επιστροφή στο Cooler. Και σήμερα μιλάμε για 30 αλήθειες που δεν γνωρίζουμε. Βέβαια θα μου πεις, Ευαγγελία μου, ποιος καθιστά αυτά που μας λες αλήθεια? Κανείς. Αλλά τα λέμε εμείς εδώ πέρα για να περνάει η ώρα, να παίρνουμε και μια πληροφορία, είτε χρήσιμη και άχρηστη, να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, γιατί τώρα εσένα δεν είναι χρήσιμη πληροφορία ότι ο κροκόδηλος βάζει πέτρες για να πηγαίνει στα βαθιά. Δε, έλα ρε Βασιλική! Ήρθε και η Βασιλική από το ραδιόφωνο. Γεια σου κοριτσάρα μου όμορφη, είσαι καλά? Πώς πάνε τα κέφια, κλίνηματάκια η Βασιλικούλα. Η Βασιλικούλα, ακούμε Ed Sheeran. Και δίπλα βάφονται πλατά. Να ξέρετε, τα πλατά βάφονται. Θέλω κι εγώ να βάψω, σας έχω πει. Ξέρω να βάφω, αλήθεια. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πριν, ξέρετε, δεν με εμπιστεύετε κανένα, δεν ξέρω το λόγο, να ξέρεις. Δεν ξέρω το λόγο, πραγματικά. Και μην νομίζετε, δεν με αφήνω να κουμπίσω τη σανιδούλα αυτή, γιατί όλοι φοβούνται ότι θα φάει γλίστρα και θα φύγει και θα πάει στο απέναντι πλατό στις μέρες και θα το διαλύσει και αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω. Θέλω να συντονιστείτε όλοι παραμονή Χριστουγέννων εδώ στο ΜΑΤ για μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εκπομπή, την οποία έχει ετοιμάσει ο αγαπημένος σε όλους μας Δημήτρης Μαυροκεφαλίδης, η δημοσιογράφαρα εδώ του καναλιού μας, που κάνει ωραίες συνεντεύξεις. Και η εκπομπή λέγεται Breaking Mad, ο ένας και μοναδικός. Πες το, φώναξε αγόρι μου. Woo! Breaking Mad, Urban Stories by Adidas. Το έχει ετοιμάσει ο Δημητράκης μας με πάρα πολύ αγάπη, να ξέρετε, και έτρεξε. Γιατί έδωσε το παρόν μαζί με το Mad από το νέο κατάστημα της Adidas στο ελληνικό. Εκεί λοιπόν μίλησε με 10 απόλυτα urban καλεσμένους και μιλήσανε, είπανε χριστουγεννιάτικες ιστορίες, είπαν τα δικά τους, είπαν άλλα νέα. Μέσα σε αυτά λοιπόν μιλήσανε και για το beatbox και για το graffiti και για το food blogging και για το breakdance και για το hip hop και για άλλα πάρα πολλά. Μην χάσετε αυτή την εκπομπή, είναι πάρα πολύ ωραία εκπομπή και έχει φτιαχτεί με πάρα πολύ αγάπη αποκλειστικά για εσάς, για τα παιδιά του ΜΑΤ, τα μαντόπαιδα και τα κουλεράκια. Εννοείται. Και εμείς παιδιά είμαστε του ΜΑΤ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε σιγά σιγά να σας πω κάτι για το Μαϊντανό. Το Μαϊντανό, το Σαρσεβατικό, όχι το Μαϊντανό που έχει και Twitter και Instagram και Facebook και τις Παναγιά στα μάτια και βάζει φωτογραφίες, καταιγισμό και τη συνέχεια. Όχι αυτό το Μαϊντανό που πάει σε όλα τα πάρτι που τον καλούν και πηγαίνει και σε όλες τις φωτογραφίες και καθίτσι και είναι ανάμεσα να φωτογραφηθεί έτσι. Όχι αυτό το Μαϊντανό. Τον άλλον που το φτιάχνει η μαμά μας στο φαΐ. Ο Μαϊντανός λοιπόν είναι το βότανο που χρησιμοποιείται περισσότερο σε όλο τον κόσμο. Έλα, δεν το πιστεύω. Τελικά είδες, τελικά για τον άλλο Μαϊντανό μιλάει. Γιατί εκείνος ο Μαϊντανός είναι σε όλο τον κόσμο παντού. Που λέει, κατάλαβες, πώς το λέει. Έχουμε τόσους και τόσους Μαϊντανούς σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για να δω, το ανθρώπινο όργανο που μπορεί να αυξήσει το μήκος του 20 φορές. Ποιο είναι? Γιατί γελάς, εσύ θα σου πετάξει το ζαχαρωτό στο έτσι θα σου πετάξει το ζαχαρωτό. Ποιο νύχι? Αυτό μεγαλώνει 20 φορές. Έχουνε μεγαλώσει 20 φορές τα νύχια σου. Τι παπούτσι φοράζε, φίλε μου. Ποιο έντερο, βρε γλυκούλη, όχι το έντερο. Παιδιά, έλα, για βρείτε το. Είναι η κόρη του ματιού. Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό και να γίνεται δεν το έχει πάρει γραμμή κανένας. Πώς το καταλάβεις τώρα αν η κόρη σου μεγαλώνει 20 φορές? Μεγαλώνει η κόρη 20 φορές. Τα μάτια μας δεν μεγαλώνουν ποτέ. Ποτέ! Μόνο η μύτη και τα αυτιά λέει μεγαλώνουν. Έτσι δεν είναι? Να σου πω! Δεν μας τα λες καλά εδώ στα χαρτιά μου φαίνεται. Λοιπόν, συνεχίζω. Υπάρχει ένα μόνο τρόφιμο που δεν χαλάει ποτέ. Ποιο είναι? Το χρησιμοποίησαμε τώρα και για ένα γλυκό τώρα χριστουγεννιάτικο. Να το πει η Μαρία που το είδε από τα χαρτιά. Για πες το. Το μέλι λέει ο Ικαριώτης, ο Νικολάρας μας εδώ. Νικολάρα! Κερδίζει ένα μελομακάρονο από μένα εδώ, αυτό, ευγενική χορηγία του Cooler. Άμα θες να πάρει και το ζαχαρωτό, είναι από τα πέρσι μου το βάζουμε. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε, κουλεράκια μου. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και σήμερα μελετάμε. Ήρθα στον πίνακα, μεταφέρθηκα και μελετάμε όχι μία, όχι δύο, αλλά 30
Αλήθειες που δεν ξέραμε. Και σιγά μην προλάβεις εσύ με την πολυλογία που σε πιάνει να πεις 30 αλήθειες. Ούτε 10 δεν έχουμε πει, θα ξέρεις. Είμαστε, καλά είσαι. Λοιπόν, και δεν έχουμε πρόβλημα να τις πούμε κιόλας. Θα πούμε όσες πω προστάσει εδώ, υποψιάστηκα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Μετά τον Μαϊντανό και το ανθρώπινο όργανο, θα πάμε στα αδελφίνια. Ξέρεις εσύ τώρα τι παθαίνουν τα αδελφίνια? Κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό έτσι. Καταλαβαίνεις. Έτσι κοιμούνται τα αδελφίνια. Να σου κάνω τώρα μια ερώτηση και εγώ θα το ρωτήσω. Κοιμούνται τα αδελφίνια? Και, ναι, τα ψάρια κοιμούνται γενικώς. Δηλαδή πώς πάνε και αράζουνε. Πώς αράζει το ψάρι, πλαγιάζει έτσι και κοιμάται. Ή το δελφίνι τώρα πώς κοιμάται έτσι μετά να είναι alert, φάση. Τι μαθαίνουμε σήμερα, ρε παιδάκι μου. Εσείς πιστεύετε ότι κοιμούνται τα ψάρια? Και εγώ έτσι πιστεύω. Κοιμούνται τα ψάρια, μπορεί να κοιμούνται. Το μυρμήγκι κοιμάται, για παράδειγμα. Τώρα να πεις πως ούρθε μυρμήγκι, μου ήρθε εμένα τώρα. Όλοι οι άνθρωποι λέει, μάλλον κοιμούνται. Οχ, κοίτα, έσπασε! Έλα, γιατί. Δεν τρώω, γιατί είναι περσινό, λέμε, είναι από τα πέρσι. Δεν θα φάμε τίποτα, πάμε στο... Όχι, δεν είναι φετινό. Όχι, πάνε. Ξέρεις, κάτι συγκίνηση, τα λόγια του παπά, τα κόκκινα αυγά, ξέρεις τώρα κάτι γίνεται εδώ πέρα, λοιπόν. Έλα, όχι, κοίτα, μόνο έσπασε. Λοιπόν, θα τα αφήσω εδώ, άντε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Οι δεξιόχειρες ζουν κατά μέσο όρο 9 χρόνια περισσότερο από τους αριστερόχειρες, Μαρία. Έχεις δίκιο, κορίτσι μου. Έχεις δίκιο, Μαρία. Τις αριστερόχειρες, λέει, είναι πιο ευαίσθητοι και χρησιμοποιούν περισσότερο το μυαλό τους. Κατάλαβες, ναι, άμα χρησιμοποιείτε περισσότερο το μυαλό σου, τότε γιατί δεν ζείτε περισσότερο. Λέω εγώ τώρα, ο δεξιόχειρ που ζει 9 χρόνια παραπάνω. Λοιπόν, τώρα, ποιο θα πεις τώρα που ξέρουμε ότι είναι αυτά, αλήθεια, δεν πειράζει όμως. Ο πιο δυνατός μυς του ανθρώπινου σώματος, αλλά αυτό είναι πασίγνωστο, το ξέρουμε όλοι. Το ξέρουμε. Το ξέρεις. Τι ξέρουμε, ποιος είναι ο μυς? Είναι η γλώσσα. Να. Ναι, είναι. Θα πω, ναι. Τι είπες εσύ για τη γλώσσα? Είπες κάτι για τη γλώσσα μου? Και εδώ θα στην βγάλω. Λοιπόν. Γεια σας, κύριε Φραγκούλη. Τιμή μας που έρχεστε και σας βλέπουμε. Είστε καλά. Πάμε σε ακόμα να χαιρετίζω, κύριε Φραγκούλη. Θέλω να. Α, καλές εορτές, αυτά, καλή λαμπρή, κόκκινα αυγά και τέτοια. Λοιπόν, πάμε. Επιστροφή εδώ στο Cooler. Και σήμερα μιλάμε για τις 30 αλήθειες που μάλλον δεν γνωρίζουμε. Και ναι, πολλές από αυτές δεν τις γνωρίζαμε, δεν τις είχαμε ακούσει ποτέ. Δεν είχαμε αναρωτηθεί γενικότερα εάν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και θα πάω ευθύς αμέσως στην επόμενη. Και θα σας πω ότι λέει εδώ ότι είναι αδύνατο να φτερνιστείς με ανοιχτά τα μάτια. Πώς θα με κάνεις τώρα αυτή την ιστορία να το διαπιστώσω? Κλείνουμε όλοι. Ναι, αθόρμητα, ασυναίσθητα. Βγαίνει από εντός μας να κλείσει το μάτι. Αψιού! Όχι, πώς θα το πάθει, πρέπει να το διαπιστώσω τώρα. Πώς γίνεται να φτερνιστείς, έρχεται και σε γαργαλάει ο άλλος? Όχι. Λοιπόν. Το φως. Και πάλι δεν νομίζω να γίνει. Λοιπόν, άστα, περίμενα να τελειώσει το Cooler, θα τελειώσει όλο το πρόγραμμα στο σταθμό και ακόμα εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, συνεχίζω. Το γέλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας κάνει τον βραδινό ύπνο καλύτερο. Άρα εγώ κοιμάμαι σαν μπουλάκι που γελάω από πιτσιρίκι δηλαδή όλη μέρα, έτσι. Όπως το δω και το βραδινό γελάω και τίποτα άλλο. Ακόμα έχει τύχει να κλαίω και να γελάω μαζί. Γίνει και αυτό, έχουμε αγγίξει. Άρα εγώ κοιμάμαι καλά, σαν μπουλάκι. Τι μας λες εδώ, δεν το ήξερα. Η υψηλότερη λοιπόν γυναίκα που μετρήθηκε ποτέ είναι μία Κινέζα. Άκου τώρα το κάψιμο. Η υψηλότερη γυναίκα είναι Κινέζα. Είναι Κινέζα. Πραγματικά. Και είναι 2,47 μέτρα. Είναι 2 μέτρα, παιδιά. Η Κινέζα. Και ο ψηλότερος άντρας. Και ο ψηλότερος άντρας. Ναι, αυτός ο λαός πραγματικά. Κάνει ανατροπές καμιά φορά. Επίσης. Στα καζίνο, λέει, του Las Vegas δεν έχουν ρολόγια. Σιγά μην είχανε. Χαζιδάτανε. Γιατί να βάλουν ρολόγια για να σηκωθεί να πει ο κόσμος? Όχι καλέ. Εκεί σταματάει ο χρόνος. Εκεί δεν υπάρχει χρόνος καθόλου. Λοιπόν, τα χαρτονομίσματα, λέει, δεν κατασκευάζονται από χαρτί όπως πιστεύουν πολλοί. Στην πραγματικότητα είναι 74% βαμβάκι και 25% λινό. Κατάλαβες τώρα εσύ?
Όχι, λέει Καριώτης, κλαίω ο Νίκος. Λοιπόν, κατάλαβες, είναι, δεν είναι χαρτί το χαρτονόμισμα τελικώς. Έλα, κάποιες πληροφορίες είναι ωραίες, όμως δεν μπορείς να πεις, κουλεράκι μου. Συνεχίζω. Πάμε σε break και επιστρέφουμε εδώ στο Cooler να μάθουμε κι άλλες αλήθειες. Και έχω και καιρό να χορέψουμε. Μόνο εδώ χορεύω, παιδιά. Δεν βγαίνουμε και κάτω να πάμε να χορέψουμε. Επιστρέψαμε, είμαστε στο Cooler, πάντα στο MAD-TV συντονισμένοι και σήμερα μιλάμε για τις 30 αλήθειες που μάλλον πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουν. Και επειδή πρέπει σιγά 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 να σας αφήσω και όπου να είναι θα έρθει η Παρασκευή, ρε κουλεράκια, και μετά έρθει το Σαββατοκύριακο και μετά εμένα θα μου λείψετε πάρα πολύ, αλλά θα το ξεχάσω για την ώρα. Λοιπόν, θα σας πω λίγες ακόμη αλήθειες που προλάβω, εννοείται πως δεν είπα και τις 30, να ξέρετε, δεν προλάβαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, το πιο δυνατό ζώο, λέει, είναι ένα σκαθάρι. Ακούς το ρε εσύ, πώς γίνεται ρε εσύ το σκαθάρι να είναι πιο δυνατό ζώο. Κάτω, που συναντάται λέει κυρίως στις τροπικές ζώνες και μετρήθηκε λέει ότι μπορεί να σηκώσει 850 φορές το βάρος του. Σαν να σήκωνε δηλαδή ένας μέσος άνθρωπος 64 τόνους πες. Είναι δυνατόν το σκαθάρι να μπορεί να σηκώσει 800... Κουφάθηκε το κορίτσι μου εδώ, κατάλαβες. Μωρέ μπράβο, έλα, κάποια πληροφορία. Δεν μπορείς να πεις κουλεράκι μου λίγο, μαθαίνουμε και κάτι εδώ στο κουλέ. Είμαστε εδώ για να σας γαλουχίσουμε, βρε αδερφέ. Πραγματικά είμαστε εδώ για να σας μορφώσουμε. Αυτή η εκπομπή κάψιμο πραγματικά, το κουλέρ εδώ, με μορφώνει. Δίνει στο λαό το σέλας, το φως, κατάλαβες. Λοιπόν, συνεχίζω. Οι γυναίκες λέει ανοιγοκλίνουν τα μάτια τους δύο φορές συχνότερα τους άντρες. Και το στόμα τους, μη σου πω, όχι μόνο δύο, 100! Γιατί είμαστε αυτό, είμαστε χαριτωμένες και είμαστε και τιμόλογες και μας αρέσει πολύ απλά να διασκεδάζουμε τον κόσμο. Και μιας που διασκεδάζουμε τον κόσμο, πρέπει σιγά σιγά να παίρνω και εγώ τα ποδαράκια μου και τα μπουγαλάκια μου να φεύγω. Ελπίζω να απολαύσατε τη σημερινή ενότητα που ήταν οι 30 αλήθειες που μπορεί να μην γνωρίζουμε, αλλά κάποιες τις γνωρίζουμε. Πάμε να φύγουμε σιγά σιγά, κουλεράκια μου, γλυκά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Πέμπτης. Αύριο θα είμαστε εδώ μαζί σας. Σας φιλώ πολύ γλυκά. Μουά!